Πρέπει να υπάρξει ένας συνολικός, ενιαίος ανασχεδιασμός για την πολιτική μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόμματος, τα φιλικά προς εμάς, του κόμματος και όχι μόνο θα έλεγα, διότι είναι η αχίλιος πτέρνα μας, όχι τα μέσα του κόμματος, μην παρεξηγηθώ, η επικοινωνία είναι η αχίλιος πτέρνα μας, σε συνθήκες πολύ, μεγάλης, πολύ μεγάλου επικοινωνιακού πολέμου. Πρέπει να συγκεντρώσουμε δυνάμει, πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Άφησα τελευταίο το πιο σημαντικό, το πρόγραμμά μα. Τι επεξεργασίε του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ για τη διακυβέρνηση του τόπου. Οι απαιτήσει των καιρών, νομίζω, επιβάλλουν τη μέγιστη προγραμματική μα ευάθυνση. Η συσπήρωση της κοινωνικής πλειοψηφία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει μόνο στη βάση της κοινωνικής διαμαρτυρίας. Η πρόκληση για την αριστερά είναι να σχεδιάσει και να οργανώσει την αναλλακτική στρατηγική διεξόδου. Να δρομολογήσει το αριστερό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για να διαμορφώσει τους όρους και τις κοινωνικές συμμαχίες που απαιτούνται για κάτι τέτοιο, πρέπει να έχει τη μέγιστη απαιτούμενη προγραμματική αξιοπιστία. Για να αποτελέσει το πρόγραμμα αποτελεσματικό πολιτικό εργαλείο, θα πρέπει να δίνει ολοκληρωμένες ρίζοσπαστικές και ταυτόχρονα βιώσιμες ρεαλιστικές απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα προβλήματα, σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Να μην αφήνει κενά, να μην αναμασάει τα λόγια του, να μην κάνει συμβιβασμούς και παραχωρήσεις εκεί όπου χρειάζονται αποφασιστικές τομές και συγκρούσεις. Η δουλειά της Επιτροπής Προγράμματος πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, να υπάρξει ένας απολογισμός και να μπει στη συζήτηση. Όχι μόνο μέσα στο κόμμα, αλλά σε έναν ανοιχτό διάλογο με τις κοινωνικές δυνάμεις. Η παρουσίαση του προγράμματός μας πρέπει να μετατραπεί σε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Η συζήτηση γύρω από τους προγραμματικούς μας στόχους πρέπει να συνδυαστεί με ένα μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία. Το κόμμα, η πολιτική του, σημερινέ κρίσιμες και ελπιδοφόρες συνθήκες, το πρόγραμμά του να συνδυαστεί αυτή η συζήτηση με ένα μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία. Αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα θεμελιώσουν την πολιτική μας κυριαρχία και είναι αυτά που μπορούν να μας οδηγήσουν στην νίκη. Και συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτά που το επόμενο διάστημα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο όλης μας της προσοχής. Και για να ολοκληρώσω, σήμερα σας μίλησα για το σχέδιο... Δράσει για την ανατροπή τη κυβέρνηση, το σχέδιο συμμαχιών, σα μίλησα όμω και για το κόμμα και για το πρόγραμμα. Όποιο σχέδιο και να αποφασίσουμε, αν δεν έχουμε κόμμα συγκροτημένο και ισχυρό, και πρόγραμμα με βαθιέ και περιστατωμένε αναλύσει, δεν τα καταφέρουμε. Μην ασχοληθούμε με αυτά που μα μοιάζουν μεγάλα και αφήσουμε τα άλλα που είναι πιο δύσκολα, που μα μοιάζουν μικρά. Και τα τρία αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να συναρθρώσουμε ένα σχέδιο ρίζοσπαστικό, διεκδικητικό, αποτελεσματικό, νικηφόρο. Διότι αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο των επιλογών μας. Η νίκη του λαού μας στην επόμενη μεγάλη μάχη που έχουμε να δώσουμε μέσα στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ.